τα 5 χρόνια τούτα που επεράσα σαν δημοτικό σύμβουλο που πρώτη φορά έχω εκλεγεί, για μένα ήταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο δουλέψαμε αρκετά. Πιστεύω ότι έχουμε προσφέρει στο Δήμο Λατσιών. Έγιναν αρκετά πράγματα, μπορούν να γίνουν περισσότερα, όμως έγιναν, γίνονται και θα γίνουν περισσότερα πράγματα στην ουσία και δεν μένουμε στα λόγια. Τούν τα 5 χρόνια συμμετείχα σε 5 επιτροπές και συμμετείχα ενεργά στις επιτροπές, στην Επιτροπή Πρασίνου, Επιτροπή Κημητηρίου, Επιτροπή Προσφυγικών Προβλημάτων, Αθλητισμού και Νεολαίας, που είμαι πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Μέχρι το τέλος της θητείας μας προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα 3 εκδηλώσεις, τις οποίες η μία είναι για τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο και θα φέρουμε τον Κωνσταντίνο Ντοσιώμον, έναν πανεπιστημιακό, τον οποίο συνεργαστήκαμε πριν ένα χρόνο και έκανε μας μια διάλεξη. Θα κάνουμε μια συναυλία. Η προσπάθεια μας είναι να φέρουμε τους Ονειράμα στο κλειστό στάδιο που είναι δίπλα από το Ολίγιο των Λατσιών, διότι πρέπει να επενδύσουμε στους νέους και για να επενδύσουμε στους νέους πρέπει να κάνουμε εκδηλώσεις και πράγματα τα οποία να τους αρέσκουν. Και θέλουμε να τους τραβήξουμε πίσω από κάθε κακό, είτε ναρκωτικά είτε οτιδήποτε άλλο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι αρκετά και θέλουμε να δώσουμε διεξόδους και διασκέδασης και άλλα πράγματα τα οποία θα αρέσκουν στους νέους. Στην Αθλητική Επιτροπή. Αθλητική Επιτροπή έκαναμε αρκετά πράγματα. Προσπαθούμε να λύσουμε διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στα δημοτικά στάδια. Έχουμε ένα μεγάλο χώρο ο οποίος μπορούμε να το δημιουργήσουμε σε συνεργασία μαζί με τον ΚΟΑ και με τον Δήμο, με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν εκλεγούμε, να κάνουμε ένα ωραίο αθλητικό κέντρο, να μπορούν να έρχονται οικογένειες να περπατήσουν, να τρέξουν με τα παιδιά τους. Είναι ανάγκες που πρέπει να γίνουν για τον Δήμο, γιατί ο Δήμος Λατσιών είναι μια σύγχρονη πόλη. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας το πράγμα, να συμπεριφερόμαστε ότι κινούμαστε μες στον τη σύγχρονη πόλη και να νιώθουμε ότι είμαστε περήφανοι για την πόλη. Είμαστε το 80% των κατοίκων πρόσφυγες, έχουμε ενσωματωθεί μαζί με τους Λατσιά, με τους κατοίκους που υπήρχαν εδώ. Έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε Λατσιώτες πλέον. Ζούμε στα Λατσιά, θα δουλέψουμε για τα Λατσιά, έχουμε υποχρέωση και καθήκον να βοηθήσουμε τους δημότες μας για καλύτερο μέλλον, για καλύτερο περιβάλλον, για καλύτερη εξυπηρέτηση από το Δημαρχείο για οτιδήποτε χρειάζονται. Και ο Δημοτικός Σύμβουλος είναι να τρέχει καθημερινά για τους συνδημότες του, που τη στιγμή που τον επιλέγουν να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει καθήκον να τρέχει συνεχώς. Πραγματικά τον καιρό που είχαμε έρθει το 77 στα Λατσιά και κατοικήσαμε, στο σπίτι που έμενα ούτε ρεύμα δεν είχαμε στο σπίτι. Δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι ούτε πεζοδρόμια. Δεν υπήρχε δέντρο στους συνοικισμούς, γιατί οι συνοικισμοί που είχαν χτιστεί ήταν 3 συνοικισμοί: ο Άγιος Ελευθέριος, ο Απόστολος Λουκάς, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας και η αυτοστεγάση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Όμως σιγά σιγά έγιναν δρόμοι, έγιναν πεζοδρόμια. Τα χρόνια επεράσασαν, οι ανάγκες σε πολλαπλασιάζονταν, αυτοκίνητα δεν υπήρχαν καθόλου τότε. Τώρα όμως οι οικογένειες όλες έχουν από 2, από 3 αυτοκίνητα. Υπάρχει ανάγκη για χώρους στάθμευσης, τους οποίους πρέπει ως Δήμος να δούμε
και να προσπαθούμε να δημιουργούμε. Και πιστεύω ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετοί χώροι στάθμευσης. Πρέπει όμως και εμείς οι δημότες να μάθουμε να πηγαίνουμε στον χώρο στάθμευσης, να σταθμεύουμε και δεν είναι και να βάλουμε τα αυτοκίνητα μας πάνω στα πεζοδρόμια. Να περπατήσουμε και ένα λεπτό και δύο λεπτά για να πάμε στο σπίτι μας δεν είναι κακό. Σιγά σιγά ο κόσμος πιστεύω το εμπεδώνει ότι τα λατσιά από ένα μικρό χωριό που ήταν εμεγαλώσαν ξαφνικά, έγιναν σύγχρονος δήμος όπως το είπαμε πριν και θα μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο. Γιατί τα λατσιά είναι μια τοποθεσία γεωγραφικά να το πούμε, μπορεί οποιοδήποτε να φύγει να πάει είτε στη Λεμεσόν, είτε στην Πάφων, είτε Λάρνακα, είτε Παραλίμνη με την πιο ευκολία, ούτε θα συναντήσει κίνηση οτιδήποτε. Και στη Λευκοσία μπορεί να πάει, αλλά εγώ με την οικογένειά μου μπορεί να κάνω και 2 μήνες να πάω στη Λευκοσία αν έχω κάτι επίγον να πάω, γιατί υπάρχουν όλα τα χρειαζόμενα που έχουμε εδώ πέρα στα λατσιά να μην πηγαίνει τη Λευκοσία, είτε να ψωνίσεις είτε να κάνεις οτιδήποτε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Δήμος είναι το οικονομικό μέρος. Ένα από τα προβλήματα είναι το οικονομικό μέρος, το οποίο ως Δήμος είμαστε ένας μικρός Δήμος, δεν έχουμε βιομηχανίες τις οποίες θα μας φέρνουν οικονομικά περισσότερα για να μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα για τους δημότες που θα είναι να εξυπηρετούνται οι δημότες τέλος πάντων. Από την πολιτεία, από το κράτος, τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα και τούτο μπορεί να επηρεάζεται και από το γεγονός ότι έχουμε 15-16.000 κατοίκους, οι ψηφοφόροι όμως είναι 9.500 και λόγω του ότι βάσει των ψηφοφόρων παίρνει και τα ανάλογα κρατικά κονδύλια και τούτο πρέπει να όλοι οι κάτοικοι των λατσιών να φέρουν το εκλογικό του δουλειάριο στα λατσιά για καλό του Δήμου και καλό και προς όφελος των ίδιων των δημοτών. Διότι άμα έχεις καλή οικονομία μπορεί να κάνεις περισσότερα. Το άλλο είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και το οδικό δίκτυο, το οποίο όλοι δημιουργήσαν η πολιτεία, το κράτος των νοσοκομείων, δημιουργούνται μεγάλα πολυκαταστήματα όπως είναι το ΜΟΛ, είναι ωραία πράγματα. Σίγουρα χαιρόμαστε γιατί είναι κοντά στην πόλη τη δική μας, γιατί μπορούμε να εξυπηρετηθούμε χωρίς να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, αλλά η κίνηση που γίνεται είναι τόση που δεν μπορεί να πάεις στην ώρα σου την ώρα που θέλεις. Ίσως πρέπει και εμείς σαν δημότες ή σαν δημαρχείο, σαν δήμος, να δώσουμε και το αίσθημα ότι πρέπει να πιάσουμε και κάτι άλλο να κινηθούμε, όχι μόνο με τα αυτοκίνητα, να κινηθούμε με τα ποδήλατα. Η πόλη μας είναι μικρή, δεν είναι τόσο μεγάλη, που μπορούμε με έναν ποδήλατο να κινηθούμε όλοι μας. Και τούτο το πράγμα πρέπει να ξεκινήσουμε με τα παιδιά μας, να τα αφήσουμε να κινηθούσει, να μην φοβηθούμε ότι εν το αυτοκίνητο, εν το έναν, εν το άλλο. Να αφήσουμε τα παιδιά μας να κινηθούν με την άνεση τους, με έναν ποδήλατο στο Δήμο μας και εμείς οι ίδιοι οι μεγάλοι να πιάσουμε έναν ποδήλατο, δεν θα πάθουμε τίποτε. Πιστεύω ότι τούν τα 5 χρόνια έχω προσφέρει αρκετά. Αν θα βαθμολογούσα από το 10 τον εαυτό μου για την προσφορά μου, θα ήμουν στο 8. Έχουμε όραμα και έχω και προσωπικά, αλλά που τη στιγμή που εκλεγόμαστε όλοι, εκλεγόμαστε από έναν κόμμα ο καθένας μας. Όμως, με την εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κόμμα μας πλέον είναι τα λατσιά. Και το όραμα είναι μαζί με όλους τους συναδέλφους και τους 12 και τον Δήμαρχο, που είναι ο αρχηγός που πρέπει να δώσει το έναλμα για την ανάπτυξη και για, για έναν καλύτερο Δήμο και μια καλύτερη πόλη. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό και με πιο πολλές εμπειρίες. Βλέπουμε και ξέρω ποια είναι τα προβλήματα
και πού πρέπει να επικεντρωθούμε, και το επαναλαμβάνω, με το αθλητικό μας κέντρο και στην Επιτροπή Κημητηρίου που ήμουν, πρέπει να δημιουργήσουμε το νέο κημητήριο. Ο χώρος υπάρχει, πρέπει να τρέξουμε, να πολεμήσουμε, γιατί ακόμα και εκεί είναι ένας σεβαστός χώρος που πρέπει όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο πράσινο πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερη προσοχή. Ήδη στην θητεία που επέρασε, γύρω στα 2.500 δέντρα έχουν φυτευτεί στο Δήμο Λατσιών και μπορούμε να κάνουμε έναν Δήμο πράσινο, τον οποίο να το χαιρόμαστε μετά από 4-5 χρόνια μεγαλώνοντας τα δέντρα και να τα απολαμβάνει ο κάθε δημότης στο χώρο μας. Αγαπητοί φίλοι συνδημότες, θα είμαι ξανά υποψήφιος και ζητώ την ψήφο σας για να είμαι εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι έκανα αρκετά, όχι από μόνος μου, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Δήμαρχο, με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Πιστεύω ότι τούντα 5 χρόνια προσπάθησα να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ κόσμο μπορούσαμε με τούτα που μας ζητούσε ο κόσμος, και γι' αυτό επαναλαμβάνω, ζητώ τη ψήφο σας για ακόμα μία θητεία και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε κάνει ως τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τούτα τα 5 χρόνια που επεράσαμε μαζί. Υπήρχαν και οι θετικές οι ενδείξεις που έκαναμε πράγματα για τον κόσμο, αλλά υπήρχαν και πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα πάμε πολύ καλύτερα και θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά και για την συνεργασία που είχαμε, αλλά και για την νέα θητεία, άμα προκύψει, και με την δική σας τη συμβολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.